Μιλάμε για τη Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία έκανε μια πολύ ωραία φωτογράφηση για το περιοδικό Νίτρο. Και τη βλέπουμε εδώ και βλέπουμε και αυτό το γυμνασμένο σώμα και αυτούς τους μύες που πολλές γυναίκες έτσι ζηλεύουν. Το θέμα είναι... Πω, χάλια είναι. Όχι χάλια. Αυτά, αυτή η μειώδη σκυλιά πραγματικά που φαίνεται με ξενίζει. Σε τρομάζει. Ναι, γιατί... Δεν ξέρω αν με τρομάζει, δεν με ελκύει πάντως. Εγώ είμαι πιο παλαιομοδίτης φαίνεται ό,τι αφορά τη θηλυκότητα. Θες κυλίτσες. Έτσι δεν είναι έτσι. Θες κυλίτσες. Δεν θέλω κυλίτσες, αλλά δεν θέλω και μουσκλια. Για όνομα του Θεού. Αν τα είχες... Πάω να κάνω bodybuilding άμα είναι. Αν τα είχα εγώ, ναι. Αλλά αν τα είχε η γυναίκα που είναι μαζί μου, δεν τα θέλω, όχι. Θα κάνω πλαστική όταν φτάσω στην ηλικία της τρέμ. Εγώ δεν πιστεύω ότι το είπε. Αν το είπε. Αν το είπε. Έχει συνέχεια. Θες να δούμε ακριβώς πώς το είπε η κυρία Χατζηβασιλείου. Να δούμε. Τα λόγια της κυρίας Χατζηβασιλείου, παρακαλώ, κυρία Χάνου. Είπε συγκεκριμένα για την τρέμ. Λέει, νομίζω ότι το κυρίαρχο συνέστημα που σε οδηγεί στην πλαστική είναι η ανασφάλεια, απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τις πλαστικές. Από την άλλη, συνεχίζει η Βίκυ Χατζηβασιλείου, το καταλαβαίνω για κάποιες γυναίκες που εργάζονται στην τηλεόραση, όπως παραδείγματος χάρη η κυρία Τρέμι. Η εμφάνιση είναι κομμάτι της δουλειάς. Ίσως όταν φτάσω κι εγώ στην ηλικία της, όντως, να σκεφτώ σοβαρά να κάνω μία επέμβαση. Αλλά έχω πολλά χρόνια μπροστά μου για να φτάσω στην ηλικία της, έτσι. Οπότε αυτή η συζήτηση είναι και πολύ πρώιμη και χαίρομαι που μπορώ να μαζεύω τα μαλλιά μου και να φαίνονται όλα. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει η κυρία Τρέμι, συμπληρώνω εγώ. Συγγνώμη, παιδιά, έχει γίνει κάτι ανάμεσα. Πώς ήρθε και είπε το όνομα της Τρέμι, μήπως η ερώτηση που έγινε από τη δημοσιογράφο, ποιος την έκανε τη συνέντευξη. Θα σου απαντήσω σε λίγο. Δεν έχει σημασία. Έχει, Νίκο μου, διότι αν έγινε μία ερώτηση, γιατί δεν την είδαμε στο κείμενο, σχετικά με την κυρία Τρέμι και το αυτό ότι παραδέχτηκε η ίδια ότι έχει κάνει μία αισθητική επέμβαση, τότε μπορώ να καταλάβω πώς την πλέκει την κυρία Τρέμι στην απάντηση της κυρία Χατζηβασίλειου πρώτον. Από την άλλη, βέβαια, υπονοεί ότι η κυρία Τρέμι είναι πολύ πιο μεγάλη από και έτσι να είναι, γιατί δεν έχω τη στιγμή όμως, να το λέξει ξαφνικά. Σημαίνει ότι κάτι έγινε με την Τρέμι, που δεν το πιστεύω εγώ για την κυρία Τρέμι. Και έτσι να είναι, είτε αναφέρεται στην ερώτηση, είτε όχι το όνομα τη κυρία Τρέμι. Έχει σημασία όμως. Δεν έχω τη φωτοτυπία, οπότε δεν μπορώ να απαντήσω με μήνυμα ανακόλουθο. Θα στο πω σε λίγα λεπτά. Με τον Νίκο. Σημασία έχει, όποια και να ήταν η ερώτηση, η απάντηση τη Βίκυ Χατζηβασιλείου, η οποία λέει ότι έχω πολλά χρόνια ακόμα για να φτάσω στα χρόνια τη κυρία Τρέμι. Εγώ καταλαβαίνω. Αν το λέει αυτό ξαφνικά, σημαίνει ότι έχει ένα προσωπικό θέμα με την κυρία Τρέμι. Δεν μπορώ να στο λύσω το θέμα τώρα. Θες να μείνουμε στο άλλο θέμα. Μπορεί και να ήταν η ερώτηση, είναι άκομψο να λες ότι μπορείτε εγώ να μου κατεβάσετε ή ο Μπεμπέκα ή άλλοι έχουν για να τη φτάσω πόσα χρόνια έχω άλλη, να κάνω. Αλεξάνδρα, δεν είναι κομψό. Από την άλλη όμως, αγάπη μου. Πόσο χρόνο είναι. Βλέποντας την κυρία Χατζηβασιλείου. Γιατί να μάθω τη κυρία Τρέμι και να μάθω. Βλέποντας την κυρία Χατζηβασιλείου στο Νίτρο. Ρητορική ερώτηση. Συγγνώμη, Μαρία. Βλέποντας, λέω, την κυρία Χατζηβασιλείου στο Νίτρο. Λοιπόν, βλέπεις ένα κορμί το οποίο, παιδιά, παραπέμπει σε 20χρονη γυναίκα. Πράγμα που σημαίνει ότι η κυρία Χατζηβασιλείου προσέχει πάρα πολύ την εικόνα της. Το ξέρουμε και είναι πολύ αντίρρητη. Λοιπόν, είναι μια νέα γυναίκα. Και αυτό αναιρεί όμως όμως την απρέπεια. Και χωρίς να λέγαμε όμως για το τι είπα όταν φτάσω στην ηλικία της Τρέμι. Sorry, αλλά η Τρέμι βγήκε και παραδέχτηκε ότι είναι παιδιά, έκανα lifting. Ναι, αλλά είναι απρεπές να λες για μια κυρία, μια άλλη κυρία. Αν συγκριτικά. Όχι, δεν το κάνεις αυτό το πράγμα. Μπορεί να ρωτήθηκε, αγάπη μου. Και επίσης. Α, τι κάναμε.